εγκαταλείπουν το Ηράκλειο επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης προκειμένου να περάσουν ξένιαστα το Πάσχα του καλοκαιριού. Φεύγετε για 15 Αύγουστο? Ναι, ναι. Θα μείνετε? Ναι, ναι. Πού πάτε? Καλούς λιμένες. Πανάκι. Για διακοπές? Ναι, ναι. Όχι, ερχόμαστε. Ήρθαμε. Από Αθήνα. Πολλές μέρες? Μία εβδομάδα. 6 μέρες, 7 μέρες. Ερέθινο, πλακιά. Δεν λείπουν ωστόσο και εκείνοι που θα υποχρεωθούν να βρίσκονται στις επάλξεις ακόμα και την ημέρα της Παναγίας. Δυστυχώς δουλεύω. Είμαι ξενοδοχείο. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Έχουμε το τουρισμό μας, να έχουμε τη δουλειά μας και όλα καλά. Για ψώνια, για 15 Αύγουστο. Ναι. Εδώ θα μείνετε στο κέντρο? Ναι, εδώ μένουμε. Ναι. Θα κάνετε κάτι 15 Αύγουστο? Έχουμε κάνει διακοπές, έχουμε γυρίσει από διακοπές. Όχι, εδώ δουλειά. Φεύγετε για 15 Αύγουστο? Με τη δουλειά αποκλείεται. Στο μεταξύ, αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας προκειμένου να προλάβει τυχόν ατυχήματα. Έχει εκπονηθεί ένας σχεδιασμός για τις επόμενες μέρες. Θα είναι αυξημένη η παρουσία της τροχέας στους δρόμους. Πλην όμως αυτό, από μόνο του μπορώ να πω ότι κάτι δίνει, αλλά δεν φτάνει ποτέ. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε σε κατάσταση που πρέπει για να οδηγήσουμε και να τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ. Θα πρέπει τη ζώνη μας και το κράνος μας αμελητή να τα φοράμε. Κινητό και αλκοόλ με την οδήγηση δεν πάνε μαζί. Και επειδή στις εθνικές οδούς στο νησί μας τουλάχιστον παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να προκαλούνται τροχαία ατυχήματα από κάποια λάθος προσπέραση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η διπλή διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στο εθνικό οδικό δίκτυο και μες στην πόλη βέβαια, εννοείται σε ορισμένα σημεία, αλλά κυρίως στο εθνικό οδικό δίκτυο που αναπτύσσονται και μεγαλύτερες ταχύτητες, η διπλή διαχωριστική γραμμή είναι σαν στη ΘΕΟ που υπάρχει στους αυτοκινητόδρομους. Είναι τείχος για τον οδηγό. Κλιμάκια της υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο με στόχο αυτή η έξοδος αλλά και η επιστροφή να είναι ασφαλής για όλους. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι ότι όταν κάνουμε κάποια μετακίνηση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κίνηση στους δρόμους θα είναι αυξημένη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτομάτως αυξάνεται και ο κίνδυνος εμπλοκής μας σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ακόμα πιο ευλαβικά, θα έλεγα, να τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ. Θα πρέπει να είμαστε νυφάλιοι όπου και αν πηγαίνουμε, να έχουμε το μυαλό μας εκεί όταν οδηγούμε, να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Όλα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι. Και ο οδηγός και το όχημα και οι επιβάτες όπως πρέπει να είναι, με τις ζώνες τους δεμένοι, είτε είναι μπρος είτε είναι πίσω, όπως και αν είναι. Όλα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι για να πάμε και να γυρίσουμε ζωντανοί, σώοι και στους ανθρώπους που μας περιμένουν να γυρίσουμε πίσω κάθε φορά.